Το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης προκαλεί για μία ακόμα φορά κόντρα μεταξύ εμπόρων και Δήμου. Τελικά πωλούνται εισιτήρια. Υπάρχει ανταπόκριση στο μέτρο. Είχαμε ξεκινήσει με 35 περίπου τις 100 συμμόρφωση με τοποθετώντας την κάρτα της εκπεριτροπής στάθμευση. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα ξεπεράσει το 60% συμμόρφωση με το μέτρο. Αυτή τη στιγμή είναι η μη μέτρα και φυσικά είχαμε επισημάνει και από την αρχή ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην όμευση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μη τήρησης του παρκόμετρου, της κάρτας δηλαδή, και αυτό φαίνεται και από τα καταστήματα που διαθέτουν και συνάδελφοι έμποροι και μου έχουν αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει φοβερή πτώση στην πώληση των καρτών. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι ο κόσμος, ενώ έγινε μια καλή κίνηση στην αρχή, πλέον δεν το εμπιστεύεται όπως τότε. Παράλληλα, κάποιοι παρκάρουν επί ώρες σε κεντρικά σημεία χωρίς να πληρώνουν. Κυρίως γίνεται λόγος για εμπόρους αλλά και εργαζόμενους στο κέντρο. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αυτοκίνητα τα οποία παραβιάζουν συστηματικά την εκπεριτροπή στάθμευση. Δηλαδή και κάρτα δεν βάζουν, αλλά και δεν τα απομακρύνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή συγκεντρώνονται πάρα πολλές κλήσεις. Και προφανώς θα παρθούν τα αντίστοιχα μέτρα, ό,τι προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. Το κυκλοφοριακό είναι ευρύτερο θέμα σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο και για το λόγο αυτό έχουν κατατεθεί προτάσεις για την επίλυσή του από τον Εμπορικό Σύλλογο. Το μέτρο της εκπεριτροπής στάθμευσης πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε καθημερινά βελτιώνεται από μέρα σε μέρα. Είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Το μία ώρα είπαμε επέκταση στο δίωρο. Είπαμε ότι πρέπει να γίνει εντατική και άλλη καμπάνια όσον αφορά τη χρήση των πάρκινγκ στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, καθώς και τη δωρεάν μετακίνησή τους με τα λεωφορεία. Την αποφυγή της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου που βαρύνει αφάνταστα το κέντρο εκείνες ώρες και μια σειρά άλλων μέτρων που τα έχουμε αναφέρει στον κύριο Στάμου. Το σίγουρο είναι πως όσοι δεν κόβουν εισιτήριο για να σταθμεύσουν το όχημά τους θα πληρώνουν πρόστιμο.